Ο Γαλατάς είναι ένα χωριό ξεχωριστό. Και δεν το λέω επειδή είμαι από το Γαλατά, αλλά συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος. Συνδυάζει βουνό, συνδυάζει θάλασσα, συνδυάζει κάμπο, συνδυάζει ποτάμι. Οπότε τέτοιου είδους δραστηριότητα είναι εντελώς αντίθετη από αυτά που προσφέρει ο Γαλατάς. Είναι ένα πρόβλημα που έχει προκύψει, δεν είναι τωρινό. Έχει προκύψει πριν από κάποια χρόνια. Τώρα που ρώτησα τον πρόεδρο πιο πριν, όταν είχε προκύψει αυτό, υπήρξαν αντιδράσεις από τον κόσμο εδώ, ή αφήσατε να δημιουργηθεί και τώρα εκ των υστέρων? Υπήρξαν οι αντιδράσεις, αλλά ο κόσμος ίσως και κάπου δεν ήξερε τι θα συνέβαινε. Και ίσως εκεί κάπου όλοι μας δηλαδή το είχαμε δει λίγο πιο, το είχαμε δει λίγο πιο χαμηλά. Δεν περιμέναμε να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι. Με τον καιρό όμως βλέποντας ότι αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι εντελώς αντίθετη από αυτά που μπορεί να προσφέρει και να δεχτεί ο Γαλατάς, έτσι, ο κόσμος είναι αντίθετος. Είναι αντίθετος και είναι και κάθετος σε αυτή τη δραστηριότητα των πτηνοτροφείων. Για τους λόγους τους οποίους προανέφερε και ο πρόεδρος και που μπορώ να τους αναπαριθμίσω κι εγώ έναν, να μην γίνομαι κι εγώ κουραστικός. Δεν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει συνύπαρξη δηλαδή αυτών των δύο, και του τουρισμού και των κοτόπουλων? Συνύπαρξη δεν μπορεί να υπάρξει για κανένα λόγο. Είναι τα εντελώς αντίθετα. Τουρισμός και πτηνοτροφική επιχειρηματικότητα. Είναι αντίθετα αυτά τα δύο. Δεν συνυπάρχουν, δεν υπάρχει κοινό σημείο, όπως και να το δεις, και με όλη την καλοσύνη που μπορεί να το δει κάποιος, και εμείς σαν συμβούλιο, έτσι, και ο Δήμος με τη σειρά του, έτσι, δεν υπάρχει κοινό σημείο επικοινωνίας. Από το θέμα του τουρισμού που θέλουμε και επιδιώκουμε εμείς σαν κοινότητα Γαλατά και σαν χωριανοί και σαν γαλατιανοί, με την επιχειρηματικότητα του κυρίου με τα πτηνοτροφεία. Λένε όμως τώρα υπάρχει μια επιχείρηση η οποία δουλεύει κανονικά και ίσως θα πρέπει να δείτε και εσείς τον επιχειρηματία πώς μπορεί να βρεθεί κάποια λύση τουλάχιστον, αφού δηλώνετε ότι δεν υπάρχει σωστή λειτουργία, να υπάρξει μια σωστή λειτουργία. Καλώς ή κακώς, οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν στο Γαλατά. Ο επιχειρηματίας με τη σειρά του πρέπει να είναι τυπικός και να είναι σωστός σε όλα. Στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. Τώρα στο να εξελιχθεί για περαιτέρω για κι άλλες μονάδες θα μας βρει αντίθετος. Και εμάς σαν κοινότητα, αλλά και εσείς με όλο το χωριό. Γιατί όπως είπαμε και πάλι, όπως είπε και ο πρόεδρος, ο Γαλατάς έχει 7 χιλιόμετρα παραλία. Αυτά πρέπει να τα δούνε και ο Δήμαρχος και εσείς με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Γαλατάς το καλοκαίρι, έτσι, το Σαββατοκύριακο, η επισκεψιμότητα από τους τουρίστες ξεπερνάει τους 4.000. Και αυτά δεν είναι λόγια του αέρα. Αυτά μπορείτε να τα έχετε δει κι εσείς μάλλον, έχετε έρθει κι εσείς καλοκαίρι και έχετε διασκεδάσει, έχετε κάνει μπάνιο, έχετε λάβει μέρος σε δραστηριότητες που γίνονται το καλοκαίρι. Τώρα, αυτή η δραστηριότητα εδώ, που η επιχειρηματική δραστηριότητα με τα πτηνοτροφεία, είναι ένα αγκάθι. Είναι ένα αγκάθι σοβαρό στο Γαλατά, που θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και από εμάς σαν κοινότητα, αλλά και από τη μεριά του Δήμου. Γιατί δεν μπορεί ένα χωριό με τόση δυνατότητα στον τουρισμό να καταστραφεί για μία και μόνο επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία δεν φέρει και το έσοδο στο χωριό είναι μηδέν. Ούτε εργαζόμενος απασχολεί, ούτε ανταποδοτικά ωφέλη έχει, ούτε τίποτα απολύτως. Και ούτε όσοι έχουν αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα ζούνε στο χωριό.
Εμείς ζούμε στο χωριό. Εμείς το καλοκαίρι δεν μπορούμε να κοιμηθούμε από τη δυσοσμία. Οι κύριοι καλώς έχονται στον προβάτη επιχειρηματίες και καλά κάνουν και φτιάχνουν επιχειρήσεις και θέλουν, αλλά κάπου αλλού, όχι εδώ. Το καλοκαίρι κάθε του κόσμος, είχαμε σοβαρό πρόβλημα το καλοκαίρι φέτος. Στα μαγαζιά και να διαμαρτύρονται για την δυσοσμία. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα να καταστραφεί, γιατί θα καταστραφεί ένα χωριό ολόκληρο. Στο χωριό μένουν 1.100 κάτοικοι μόνιμοι. Και μένουν νέοι άνθρωποι. Φανταστείτε τώρα, είναι ήδη τρεις, νομίζω, υπάρχουν στις μονάδες. Φανταστείτε να έρθουν κι άλλες. Τι πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό και εμείς σαν κοινότητα, έτσι, είμαστε κάθετα αντίθετοι για κι άλλες μονάδες, αλλά πρέπει να το δει και πιο σοβαρά και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να πάρει θέση και να καλέσει συμβούλιο, αν μπορεί, έκτακτο συμβούλιο. Γι' αυτό το θέμα. Και να έρθουμε κι εμείς σαν κοινότητα εκεί, να τοποθετηθούμε.